Δημήτρη, έκανες ατομικό ρεκόρ, κυνήγησες στο κάτι παραπάνω, διεκδίκησες και ίσως κάποιο καλύτερο μετάλλιο από το σημείο που πήρες τελικά. Πώς ήταν ο αγώνας για σένα, ήταν... Εντάξει, σαν αγώνας τον Χάρια είναι η αλήθεια. Σε 9. Ο Παρίκος θέλω να κάνω το 55, έπρεπε να κάνω το 55 γιατί το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή το πανευρωπαϊκό. Το έχω τα άλματα, στον ανοιχτό ήδη έχω 55, το είχα κάνει πριν 2 χρόνια. Έχω επανέλθει πλήρως, είμαι καλά. Πρέπει να βγει, είναι ένα άλμα που πρέπει να βγει. Αυτό. Αλλά σαν αγώνας το χάρηκα, καλές επιδόσεις γίνανε, πολύ καλά. Σε κάποιο σημείο ήσουν και πρώτος σε σχετισμό με τα άλματα. Αυτό το επικοντό έτσι, έτσι. Αλλά έχει πολλές ανατροπές. Έχει πρώτη, δεύτερη, τρίτη προσπάθεια. Είναι λίγο στρεσογόνο άθλημα. Αλλά όχι, πολύ καλό, πολύ καλό. Τώρα επόμενος στόχος είναι το ευρωπαϊκό στο Γκέτεμπορ, προλαβαίνεις? Δεν ξέρω τι θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο, μάλλον θα πάω στο Δημήτρη Βαλκανικό. Ελπίζω να το πιάσω εκεί, μάλλον, δεν ξέρω, δεν είναι ανάλογο ποιος θα στείλει. Και μετά επικεντρώνεις στον ανοιχτό, μπαίνεις στον ανοιχτό. Επικεντρώνουμε στον ανοιχτό πλέον με άλλα όρια, άλλες. Εντάξει, λίγο πιο δύσκολα για τα πράγματα που έχει παγκόσμιο. Ας ελπίζουμε να είμαστε καλά και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε αυτό. Τουλάχιστον συνεισέφερες και εσύ κάποιους βαθμούς στη βαθμολογία του Ολυμπιακού. Εντάξει, κάτι κάναμε. Εντάξει, αυτό το καταδύναμε. Και αυτός λίγο να μας στηρίξει. Αυτό.